Κύριε Υπουργέ, έχουν ήδη συμπληρωθεί 2 χρόνια από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι και οι τραγικές συνέπειες παραμένουν στη ζωή των κατοίκων. Και θα μιλήσω επί του πεδίου, όχι γενικά. Έχουμε 700 πληγέντες που συνεχίζουν να ζουν μέσα στα κοντέινερ, σε δυσμενείς συνθήκες. Ζέστη, κρύο, βροχή και με την αγωνία πότε θα επιστρέψουν και πώς θα ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους. Δέχονται το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Από το ίδιο κράτος, αυτό το κράτος εχθρός λαού, γιατί περί αυτού πρόκειται, από τους 8.000 φακέλους για την παροχή κρατικής αρρωγής, 2.500 έχουν κατατεθεί και 29 έχουν μόνο εγκριθεί. Άρα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν τα χρήματα για τα οποία μας διαφημίζεται εδώ και 2 χρόνια που έχουν μπει στους λογαριασμούς των σεισμόπληκτων, αφού πρώτα θα πρέπει να έχουν εγκριθεί οι φάκελοι. Αν το πρόβλημα είναι στο ΤΑΕΦ, τότε γιατί δεν το στελεχώνετε? Όπως και το γραφείο του Αρκαλοχωρίου, με ικανό αριθμό μόνιμου προσωπικού για να διεκπεραιώσει την ολοκλήρωση των φακέλων και των εγκρίσεων. Εσείς όχι μόνο δεν το στελεχώνετε, αλλά μετακινήσετε και το δυναμικό που υπήρχε για να καλύψετε ανάγκες στην πολύπαθη Θεσσαλία, που ούτε και για εκεί επαρκούν, με ολοένα και λιγότερο προσωπικό, για ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες και προβλήματα. Για ποια προστασία μιλάτε όταν σεισμόπληκτοι αφήνονται στο έλεος των φαντ και των τραπεζών, βγάζοντας σε πληστηριασμό περιουσιακά του στοιχεία? Το γνωρίζετε. Τι κάνατε γι' αυτό? Και σαν να μην έφτανε αυτά τα οποία σας λέω, η κατάσταση που υπάρχει, ο Δήμος με κατάπτυστο έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών 17/10/2023, το καταθέτω στα πρακτικά, που κοινοποιήθηκε σε σεισμόπληκτους κατοίκους που διαμένουν σε κοντέινερ και δεν ήταν ιδιοκτήτες κατεστραμμένων σπιτιών, αλλά ενοικιαστές, τους καλεί, 11 οικογένειες στο σύνολο, να αποχωρήσουν από τους οικίσκους μέχρι 31/1/2023. Διαφορετικά θα εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή, θα βάλετε την αστυνομία να τους διώξει. Γιατί αυτό σημαίνει εφαρμογή του νόμου. Και αφορά μεταξύ άλλων μονογονεϊκές, τρίτεκνες οικογένειες, οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες, απλώς κόσμος που έχασε τα υπάρχοντά του και δεν έλαβε ποτέ κανένα επίδομα ενοικίου εδώ και πάνω από 2 χρόνια, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης. Και σε αυτόν τον κόσμο τώρα του λέτε άρων το κράβατό σου και περιπάτη. Δεν είναι ντροπή? Δεν είναι έσχος? Δηλαδή, προσέξτε, δίπλα να κτίζεται ένας κατασκευαστικός κολοσσός στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου με χρήματα του ελληνικού λαού, με fast-track διαδικασίες για λογαριασμό της Τέρνας, των tour operator, των μεγαλοξενοδόχων, των τουριστικών πρακτόρων, και την ίδια στιγμή να αγνοείται ότι να αγνοεί η κυβέρνηση ότι παραδίπλα ένας ολόκληρος οικισμός έχει καταστραφεί με εκατοντάδες ανθρώπινες ψυχές ταλαιπωρημένες που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε, χωρίς να έχουν και καμία κρατική στήριξη. Οι σεισμόπληκτοι είναι πραγματικά τα μεγάλα θύματα, όχι του σεισμού, αλλά της κρατικής αδιαφορίας, του δημοσιονομικού περιορισμού για την επίτευξη της επενδυτικής αναβάθμισης, όπως λέτε, της παντελούς απουσίας αντισεισμικού σχεδιασμού και πολιτικής εξασφάλισης φθηνής λαϊκής στέγης. Δηλαδή να καταστρέφεται μια ολόκληρη περιοχή κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, να παλωτριώνονται ολόκληροι οικισμοί για το νέο αεροδρόμιο και τα νέα επιχειρηματικά σχέδια, να ετοιμάζονται σχέδια υποτίθεται ανοικοδόμησης χωρίς να ικανοποιούνται οι στοιχειώδεις ανάγκες των κατοίκων που έχουν πληγεί εδώ και 2 χρόνια. Εμείς το λέμε από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος καθαρά. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τα δεινά των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου. Και είστε αδικαιολόγητοι, είστε ασυγχώρητοι, είστε επικίνδυνοι μετά από 2 χρόνια να μην έχετε λύσει το στεγαστικό πρόβλημα των σεισμοπλήκτων. Είτε έχουν ιδιοκτησία, είτε δεν έχουν ιδιοκτησία. Στα 2 χρόνια που πέρασαν θα μπορούσε να έχει τελειώσει αυτό το έσχος των κοντέινερ, δίνοντας άμεση λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Θα μπορούσατε να είχατε χτίσει κατοικίες τύπου εργατικών κατοικιών σε απαλωτριωμένες εκτάσεις της περιοχής, όπως το κάνετε τώρα για το νέο αεροδρόμιο, που απαλωτριώνεται εκτάσεις.
με το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την κατασκευή από το ίδιο το κράτος. Τα ίδια σχέδια που κάνετε με τόση απλοχεριά για το νέο αεροδρόμιο θα έπρεπε να τα είχατε κάνει για να λύσετε το στεγαστικό πρόβλημα των πληγέντων. Οφείλετε λοιπόν εσείς που διωγγώσατε το πρόβλημα εδώ και τώρα χωρίς καμία καθυστέρηση να βρείτε λύση. Καταρχήν, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, γιατί αυτά τα ζητήματα πρόκυψαν τώρα, δηλαδή μετά την κατάθεση της επίκαιρης ερώτησης. Καταρχήν, να πάρετε πίσω και να ακυρώσετε αυτή την κατάπτυστη απόφαση για έξωση των πληγέντων. Πρέπει να πάρετε θέση σε αυτό. Μπορείτε να αφήσετε έτσι. Δύο, προχωρήστε επιτέλους σε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με επιτάχυνση των διαδικασιών εγκρίσεων για πλήρη αποζημίωση των πληγέντων στο 100% της ζημιάς. Ναι, στο 100% της ζημιάς. Δηλαδή, πες του άλλου 100% της ζημιάς και δεν θα του τα δώσετε. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις, ποιοι είναι οι αστερίσκοι δηλαδή που βάζετε όταν ο άλλος καταστρέφεται 100% και του λέτε δεν θα πληρωθείς 100%, θα πληρωθείς δεν ξέρω πόσο του λέτε. Άρση των δεσμεύσεων λογαριασμών των χρημάτων της αρρωγής και άμεση επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν κατασχεθεί. Ενισχύστε άμεσα το ΤΑΕΦ, το έχουμε πει 10.000 φορές, με μόνιμο προσωπικό για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εγκρίσεων και αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς. Τρία, απαγόρευση πληστηριασμών σε βάρος της πρώτης και κύριας κατοικίας και των άλλων περιουσιακών στοιχείων και τέλος διαγραφή των στεγαστικών δανείων για όσες κατοικίες έχουν κριθεί ακατάλληλες ή χρήζουν μεγάλων επισκευών, όπως και η κατάργηση του έμφυα για σεισμόπληκτους, πάγωμα των χρεών σε εφορίες, στον ΟΑΕ, σε τράπεζες, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους για τους πληγέντες, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση όλης αυτής της ζημιάς που έχει πάθει ο λαός της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας. Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί η απάντηση είχε πολλαπλά ερωτήματα, οπότε θα προσπαθήσω να χωρίσω τις απαντήσεις και στις δύο, στους δύο χρόνους που έχω. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία και στο σώμα να παραθέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρετε καμιά φορά έχουν να διαψεύσουν την εικόνα, γιατί όπως σας είπα και πριν, τα νούμερα είναι αυτά που αποτυπώνουν την αλήθεια, αλλά να εστιάσουμε και σε κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά το σεισμό που έπτυσε την Κρήτη το 2021 και ειδικότερα το Αρκαλοχώρι. Από την πρώτη στιγμή για την αντιμετώπιση των καταστροφών που υπέστη στο Αρκαλοχώρι, ήμασταν εκεί. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε την υλοποίηση ενός σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης το συντομότερο δυνατόν με συχνή παρουσία στο πεδίο, με στόχο η στήριξη να φτάσει γρήγορα και δίκαια σε όσους την έχουν ανάγκη. Και μάλιστα ξεκίνησε η υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης με συχνότατη παρουσία στο πεδίο. Ήμουν εκεί πάρα πολλές φορές και είμαι εκεί όποτε χρειαστεί. Συνεπώς, έχουμε μια πολύ καλή εικόνα της κατάστασης. Ξέρουμε τους ανθρώπους και που μένουν στα κοντέινερ και που δεν μένουν στους οικίσκους και πώς εμπλέκονται στην τοπική κοινωνία. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε τη χορήγηση της πρώτης αρρωγής μέσα από την πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr. Πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, αποζημίωση για τις πρώτες ανάγκες των οικοκυριών και της οικοσκευής, πρώτη αρρωγή έναντι της επιχορήγησης προς πληγήσεις επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και μάλιστα, ενεργοποιήθηκε ένα σχήμα στήριξης των οικοκυριών με την υψηλότερη μέχρι τότε στήριξη, όπου στην περίπτωση ενός σπιτιού που είχε χαρακτηριστεί ως κόκκινο από τα αρμόδια κλιμάκια, η πρώτη ενίσχυση έφτανε ένα σπίτι τις 20.000 ευρώ. Δεν έχει ξαναδιατηθεί τέτοιο ποσό για ένα σπίτι. Έτσι, αθρηστικά, η πρώτη αρρωγή έφτασε τα 66 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 13,6 εκατομμύρια ευρώ για αποζημίωση οικοσκευής, 49,4 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής και 3 εκατομμύρια ευρώ ως πρώτη αρρωγή έναντι της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Πρώτη αρρωγή που θα συμψηφιστεί με το τελικό ποσό της ενίσχυσης και της αποζημίωσης, άρα οι πολίτες θα πρέπει να υποβάλουν τους φακέλους στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως και το γνωρίζουν. Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει υποβολή των σχετικών φακέλων από αρκετούς πολίτες της περιοχής, με αποτέλεσμα προς διευκόλυνσή τους να επεκταθεί ο χρονικός ορίζοντας για την υποβολή από 2 έτη σε 3 έτη. Και αυτό έγινε με σχετική κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Συνεπώς, είναι χρήσιμο οι πολίτες να υποβάλουν το συντομότερο δυνατόν τους φακέλους που προβλέπεται.
Πρέπει να σημειώσω ότι σε αρκετές περιπτώσεις άμεσα υπέβαλαν τους φακέλους τους στο σχήμα της κρατικής αρρωγής και έλαβαν πέραν της πρώτης αρρωγής ενίσχυση οι επιχειρήσεις. Έλαβαν και προκαταβολή 25% άμεσα και το τελικό ποσό της επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, πέραν της πρώτης αρρωγής, 142 επιχειρήσεις έλαβαν τη μορφή προκαταβολής 415.000 ευρώ, με την τελική επιχορήγηση προς 365 επιχειρήσεις να έχει διαμορφωθεί κοντά στις 650.000 ευρώ. Ενώ στην λόγω επιχορήγηση περιλαμβάνονται και 12 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις ενισχύθηκαν με άλλα δύο στοχευμένα μέτρα στήριξης. Το ειδικό καθεστώς του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απόδοση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης σε ποσοστό 50% των ετησίων δαπανών με ανώτατο όριο της 18.000 ευρώ, όπου 133 επιχειρήσεις έλαβαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο 25.000 ευρώ. Επιπλέον αυτών, το ειδικό καθεστώς του Υπουργείου Οικονομικών για την έκτακτη στήριξη των επιχειρήσεων του Αρκαλοχωρίου, όπου 183 επιχειρήσεις έλαβαν περίπου 1 εκατομμύριο 50.000 ευρώ. Και φυσικά την επόμενη περίοδο, σε συνεργασία με τον τοπικό εμπορικό σύλλογο στο Αρκαλοχώρι, θα επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε ένα ειδικό σχήμα με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η υλοποίηση όλων των άλλων μέτρων στήριξης, όπως η επιδότηση ενοικίου, που είναι ενισχύ και αξιοποιείται από όποιον θέλει να την αξιοποιήσει, η στήριξη των εργαζομένων σε αναστολή εργασίας, αλλά και η απαλλαγή από τον ένφια, που μόνο για τη διετία 2021-2022 μεταφράζεται σε περισσότερα από 800.000 ευρώ. Φυσικά, το μεγάλο ζητούμενο είναι η υλοποίηση του σχήματος της στεγαστικής συνδρομής για να επισκευάσουν τα σπίτια τους οι πολίτες. Και εκεί όμως γνωρίζετε ότι υπάρχει ζήτημα. Ζήτημα που σχετίζεται με τις ελλείψεις στους φακέλους, αλλά και θέματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηρίων και ανοιχτές κληρονομικές υποθέσεις. Ζήτημα που δεν καθορίζεται από τον τελευταίο μήνα, που ναι, τα στελέχη του τοπικού γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών μετέβησαν στη Θεσσαλία για τις αυτοψίες λόγω των αναγκών και των συνθήκων, αλλά σταδιακά επιστρέφουν και συνεχίζουν το έργο τους στην Κρήτη. Και μάλιστα σχεδιάζουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω το στελεχειακό δυναμικό του σχετικού γραφείου, ενώ προς επικούρηση αυτών συνεργάζονται και τα στελέχη από τα Χανιά. Ζήτημα η επίλυση του οποίου απαιτεί τη διευθέτηση χρόνιων θεμάτων στην περιοχή. Δεν είναι κάτι που γίνεται απλώς από μία υπηρεσία. Έχει μέσα όλους τους εμπλεκόμενους που θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό. Και θα αναφερθώ περαιτέρω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, κύριε Σεντιχάκη, για την δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, το αν ήσασταν εκεί, επί του πεδίου εννοώ, ή όχι, αυτό νομίζω το έχει λύσει η ιστορία. Δηλαδή, όσο ήταν τα φώτα της δημοσιότητας, ήταν και η κυβέρνηση εκεί. Έπεσαν τα φώτα της δημοσιότητας, μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Μα είναι δυνατόν να λέτε τώρα ότι δεν πάει ο κόσμος να καταθέσει το φάκελό του? Μα είναι πολύ συγκεκριμένα τα στοιχεία που σας είπα. Είναι 8.000 φάκελοι, έχουν κατατεθεί 2.500, έχουν εγκριθεί 29. Το διαψεύδετε? Αν το διαψεύδετε, πείτε το στη δευτερολογία, δεν ισχύουν αυτά, αλλά πείτε μας τι ισχύει. Πείτε μας τι ισχύει. Διότι η κατάσταση δεν είναι καλή, είναι εκρηκτική στην περιοχή. Δεν μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή να τρελαθήκαμε εμείς και να φέρουμε εδώ πέρα ζητήματα που θέτουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι ίδιοι οι πληγέντες της περιοχής. Έτσι. Τα συντρίμια δηλαδή του Αρκαλοχωρίου είναι ακόμα εκεί και είναι ως αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής πολιτικής και του κεντρικού και του τοπικού κράτους που θυσιάζει την ικανοποίηση βασικών στοιχειωδών αναγκών στο βωμό των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Δηλαδή, προσέξτε, είναι μία περιοχή που από τη μία ευημερεί το κεφάλαιο, η κατασκευαστική όμιλη, η tour operator, και από την άλλη είναι που ζουν στη δίνη των αδιεξόδων του οι κάτοικοι της περιοχής του Αρκαλοχωρίου. Πέστε μου, έχετε ταχθεί με το μέρος των λίγων? Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και πείτε μου, αδικαιολόγητα δηλαδή αγαναχτούν οι κάτοικοι για τα σχέδια ανασυγκρότησης που βλέπουν τους εαυτούς τους στην περιουσία τους εκτός σχεδιασμού, όταν όλα υποτάσσονται στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή, όπως είναι αυτή η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, οι επενδύσεις ΑΠΕ, οι οδικοί άξονες που θα υπηρετήσουν αποκλειστικά και μόνο τους μεγαλοξενοδόχους? Για να δούμε όμως αν έχουν βάση όλα όσα λέτε.
για τη στεγαστική συνδρομή, για την αρρωγή, αφορά μόνο το 80% από το κράτος. Είναι έτσι δεν είναι, το 80%. Οι ιδιοκτήτες τώρα έρχονται και επιβαρύνονται επιπλέον το 20% από άτοκο δάνειο που οι τράπεζες δεν εγκρίνουν. Μάλιστα λένε, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν απαντώ, δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο. Αυτό τους λένε οι τράπεζες. Ενώ για δάνειο για ποσά πάνω από 10.000 ευρώ το επισκευαζόμενο κτίριο ή άλλο ακίνητο μπαίνει σε υποθήκη. Και ξέρετε, οι πληγέντες έχουν αποθαρρυνθεί. Ταυτόχρονα το ποσό των 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο που ορίζεται ως αποζημίωση για τα κόκκινα κτίρια με τις ανατιμήσεις που έχουν σημειωθεί στα οικοδομικά υλικά δεν επαρκεί αφού χρειάζονται περίπου 1.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Κατά συνέπεια το κράτος θα φτάσει να επιδοτήσει την ανέγερση και κατασκευή νέων κατοικιών μόλις κατά 45 με 50%. Βάλτε όλα τα άλλα, βάλτε το μηχανικό, τα χαρτόσημα, τα πρωτόκολλα, όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία που αποθαρρύνει τους πληγέντες να προχωρήσουν. Εάν αυτό εννοείται ότι δεν πάνε να καταθέσουν το φακελό τους. Υπάρχουν όντως τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά είναι ως αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής. Παραμένουν ανοιχτές οι πληγές σε αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί όντως είναι κοροϊδία ψίχουλα αυτά τα οποία τους δώσατε ως αποζημίωση. Και το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα με τα σχολεία. Προβλήματα με μαθητές και εκπαιδευτικούς που παραμένουν και οξύνονται. Ενώ έχουμε φτάσει στην τρίτη σχολική χρονιά από το σεισμό το Σεπτέμβριο του 2021 και 700 μαθητές είναι κάτω από το έσχος στο κοντέινερ που δεν πληρούνται ούτε οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και αναφέρομαι για το πρώτο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου και για το γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου που δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την κατεδάφισή τους και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ούτε έχει εξασφαλιστεί κρατική χρηματοδότηση για τη μελέτη κατασκευή νέων ασφαλών σχολικών κτηρίων. Όλα αυτά λοιπόν, τα δυσεπίλητα προβλήματα, είναι το αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής. Οφείλετε λοιπόν να πάρετε θέση. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε από την πλευρά μας είναι να καλέσουμε το λαό να μην δείξει καμία ανοχή, καμία υπομονή απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή, ανάλγητη, απάνθρωπη πολιτική που εφαρμόζετε εσείς ως κυβέρνηση. Θέλω όμως, κλείνοντας με αυτό κυρία Πρόεδρε, να πάρετε θέση για το έγγραφο. Για το κατάπτυ... Ναι, αλλά έπρεπε να μου πείτε σε πρωτολογία, έπρεπε να τοποθετηθείτε. Με συγχωρείτε, είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα. Το υπαριθμόν ένα ζήτημα που απασχολεί την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης, του Ηρακλείου. Είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που σας έδεσα στην πρωτολογία. Έπρεπε να απαντήσετε. Ναι, θα το θέσετε στη δευτερολογία χωρίς να έχω τη δυνατότητα Υπουργέ, να πάρω θέση. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για την απάντηση κύριε συνάδελφε μου, και την ολοκλήρωση της συζήτησης. Είπα και πριν, θα τα βάλω σε μία σειρά. Δεν θα μου καθορίσετε και τη σειρά που θα τα βάλω. Χαίρομαι καταρχήν την προσέγγιση που ακολουθείτε πιστά. Πάλι αναφερθήκατε για τα ψίχουλα. Το είπα και πριν στον συνάδελφό σας. Είναι συγκεκριμένη η προσέγγιση. Αδικείται όμως η συζήτησή μας να λέτε ότι εγώ δεν έχω εμφανιστεί ποτέ. Πήγα κάποια στιγμή όταν ήταν εκεί οι δημοσιογράφοι και μετά έφυγα. Το αδικείτε. Γιατί ξέρετε ότι έχω κατέβει πάρα πολλές φορές. Και επειδή θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό που λέω, με πολύ μεγάλη χαρά όποτε θέλετε, να έρθετε να πάμε μαζί μια βόλτα στο Αρκαλοχώρι και να μιλήσουμε και με τους μικροεπαγγελματίες και με τους αγρότες και με τους κατοίκους, με όλους, με τους οποίους έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές. Όπως έχω αναφέρει και σε άλλες ευκαιρίες, και στο Αρκαλοχώρι θα ισχύσει ό,τι ισχύει και σε όλες τις περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό θέλω να το καταστήσω ξεκάθαρο. Και αυτό ισχύει και στο σχήμα της στεγαστικής συνδρομής, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε με μια εκτεταμένη διαδικασία ελέγχων και αυτοψιών, αλλά και τη δημιουργία τοπικού γραφείου στην περιοχή εκεί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, το οποίο γραφείο, όπως σας είπα, ενισχύεται και από τα Χανιά, αλλά σχεδιάζουμε να ενισχυθεί περαιτέρω με επιπλέον προσωπικό. Μια διαδικασία αυτοψιών που περιλάμβανε 11.500 ταχείες αυτοψίες και 7.600 επανελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μια διαδικασία με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά και στοιχεία από την αρχή ως προς τους φακέλους που πρέπει να κατατεθούν.
Όπως ανέφερα και πριν, μεγάλος αριθμός φακέλων είναι σε κρεμότητα, καθώς υπάρχουν ζητήματα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ως προς το κληρονομικό καθεστώς των σπιτιών. Δεν τα αναφέρεται αυτά, δεν είδα να τα αγγίζετε, καμία αναφορά σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν σημαντικό μέρος του πληθυσμού εκεί και επηρεάζει τους φακέλους. Ας δούμε ποιο είναι το παράδειγμα στην αποκατάσταση των ζημιών. Δεν είναι και αναφερθήκατε σε νούμερα. Για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων έχουν υποβληθεί 2.428 αιτήσεις για έκδοση άδειας επισκευής και έχουν εκδοθεί μόνο 38 άδειες. Οι υπόλοιποι φάκελοι επισκευής των κτηρίων, των πληγέντων κτηρίων, παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, δικαιολογητικά. Έχουν αποσταλεί 930 έγγραφα που αφορούν ελλείψεις δικαιολογητικών, ενώ 1.149 ιδιοκτήτες ενημερώθηκαν άμεσα για τις ελλείψεις στην κατάθεση του φακέλου με φύλο πληρότητας. Άρα, με την προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών, θα εκδοθούν άμεσα και οι άδειες επισκευής. Για όλα αυτά τα ζητήματα, φυσικά, για ακόμα μία φορά, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα, θα πραγματοποιήσουμε την επόμενη περίοδο ακόμα μία ενημερωτική προσπάθεια προς όλες τις κατευθύνσεις. Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις, λίγες, που δεν υπάρχουν ζητήματα στο φάκελο και στο διοκτησιακό καθεστώς, οπότε δρομολογούνται οι αποφάσεις για το επόμενο στάδιο της στεγαστικής συνδρομής. Και βέβαια, το ότι στεκόμαστε στα ζητήματα που έχουν προκύψει στο Αρκαλοχώρι δεν σημαίνει ότι το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής, όπως το βρήκαμε και το παραλάβαμε, δεν χρήζει βελτίωσης και εξυγχρονισμού. Ο πρώτος ήταν που το είχε πει. Σίγουρα θέλει και επεξεργαζόμαστε την αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου μέσα στην επόμενη περίοδο, σε συνέχεια και σχετικής επεξεργασίας που έχει γίνει με νομοθετική πρωτοβουλία που είχε ετοιμάσει κατά την προηγούμενη θητεία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως θα πρέπει να δούμε εκ νέου τη διαδικασία κατεδαφίσεων των επικινδύνων ετοιμόρυπων κτηρίων, όπου το εγχείρημα μέσα από την έκτακτη χρηματοδότηση στον Δήμο για ελοποίηση δεν προχώρησε με τους ρυθμούς που θέλαμε να είχε προχωρήσει, όπως δηλαδή προχώρησε και σε άλλες περιοχές. Δεν έχουν κατεδαφιστεί όλα τα ετοιμόρυπα κτίρια από τον Δήμο, δεν αναφερθήκατε σε αυτό όμως. Μάλιστα, όπως θυμάστε, είχαμε πραγματοποιήσει πριν από ένα και πλέον χρόνο. Ναι, αλλά θα πρέπει να βρίσκουμε την ουσία του προβλήματος, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση χωρίς ουσία. Έχουμε δώσει χρήματα στο Δήμο. Δεν τα έχει καταδαφίσει ούτε αυτά για τα οποία έλαβε. Άρα, όπως θυμάστε, πριν από ένα και πλέον χρόνο κατεβήκαμε κάτω με τον Δήμαρχο Σάμου, με τον Δήμαρχο Τυρνάβου, για να μεταφέρουν τεχνογνωσία για το πώς έγινε σε εκείνες τις περιοχές και καταδαφίστηκαν τα κτίρια. Αλλά παρόλα αυτά, δεν προχώρησε η διαδικασία όπως έπρεπε για τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια. Δυστυχώς, λοιπόν, δεν είχαμε το αποτέλεσμα των άλλων περιοχών και τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας ενδεχομένως με την περιφέρεια σε αυτό το πεδίο για να προχωρήσουν γρήγορα. Σημειώνω μέχρι τώρα ότι η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που περιλαμβάνει και το κόστος για τα σχολεία που αναφέρατε, έχει φτάσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα είναι προς τον Δήμο. Μέρος αυτών διατέθηκε και για την κατασκευή των οικισμών των οικίσκων για τους σεισμόπλητους συμπολίτες μας που αναφερθήκατε, σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο. Θεσμικό πλαίσιο γνωστό σε όλους από την αρχή, τόσο ως προς τους δικαιούχους ιδιοκτήτες των σπιτιών, όσο και ως προς τους δικαιούχους ενοικιαστές για το εξάμενο που είχαν στην διάθεσή τους. Όπως ανέφερα και στην αρχή, το πλαίσιο είναι το ίδιο και αφορά όλους. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Και επειδή είχαμε εντοπίσει κάποιες αριθμίες ως προς την υλοποίηση του πλαισίου και ενδεχόμενη εκμετάλλευση αυτού από πολίτες που δεν έπρεπε, ήδη η αρμόδια υπηρεσία έκανε ελέγχους, όπως και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους. Και είναι ίδιοι και ξεκάθαροι και θα, για να αποτρέψουν όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις σε βάρος συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Και σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους για να προχωρήσει το σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης του Αρκαλοχωρίου με δημοσιονομική επίπτωση κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εντατικά με όλους. Ο ιδιοκτήτης, όταν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση, αναγράφει ότι όποιος χάνει το σπίτι του από σεισμό, έχει 2 έτη, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί. Και 6 μήνες έχει ο ενοικιαστής. Ο ενοικιαστής δεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού, μπορεί μετά κάλλιστα να πάει να ενοικιάσει ένα άλλο σπίτι. Άρα ο ενοικιαστής έχει ένα εξάμηνο για να πράξει να βρει κάπου αλλού να πάει να διαμείνει, αν έχει χαλάσει το σπίτι στο οποίο έμενε. Έτσι γράφει γενικά
σας λέω. Δύο χρόνια ιδιοκτήτης που υπάρχουν περιπτώσεις που ανανεώνεται. Αλλά ο ιδιοκτήτης σχετίζεται με την αποκατάσταση του σπιτιού, γιατί είχε το σπίτι. Ο ενοικιαστής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ενοικιαστές θα είναι, υποθέτω, πάρα πολύ στο Αρκαλοχώρι που θα θέλουν να πάνε να μείνουν στους οικίσκους, οικάζω. Αλλά αυτό θα το δει καλύτερα η αρμόδιοι που θα το ελέγξουν. Σας ευχαριστώ.